τότε η νίκη είναι βέβαια. Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους Άθου εκπροσωπούσα το σύνολο των αγιοριτών πατέρων απευθύνει προς την σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ελληνικού λαού των ακόλουθων χαιρετισμών. Το Άγιο Όρος, αποτελώντας αναπόσπαστον τμήμα του ελληνικού κράτους και της Μακεδονίας και ιστορικών κέντρο της, αφού κραζόμενον των προβληματισμών, την ανησυχία και την αγωνία των εκατοντάδων χιλιάδων προσκυνητών του, παρακολουθεί με την αυτήν αγωνία τα τελευταίες εξελίξεις επί του θέματος της υποβολής της Συμφωνίας των Πρεσπών προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μετά τα εκδοθέντα δύο ανακοινοθέντα της 26ης Ιουνίου του παρελθόντος έτους και της 17ης Ιανουαρίου, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους συμμετέχει και συμπαρίσταται εις τον αγώνα του λαού μας δια την υπεράσπιση της αληθείας όσον αφορά εις το θέμα της Μακεδονίας. Τυχόν επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο επιτρέπει τον σφεθερισμών ευαισθητών ιστορικών δεδομένων από την γείτονα χώρα και παραποιεί την ιστορία της Μακεδονίας μας. Παρά τας προταθήσας διαφόρου συμβιβαστικάς ερμηνείας και σοφιστίας, η πραγματικότης εν σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών παραμένει δυστυχώς μία και αμετάβλητος. Το ελληνικό κράτος, τονίζουμε το κράτος, όχι ο ελληνικός λαός, δια πρώτην φοράν εις την ιστορία του, αναγνωρίζει μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα. Δια πρώτην φοράν αναγνωρίζει ως μακεδονική μίαν γλώσσα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική αρχαία μακεδονική διάλεκτον και αναγνωρίζει ως μακεδονικόν εν έθνος, το οποίο δεν έχει σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνας. Η εθνική ταυτότητα των οποίων υπήρξε αναμφισβητήτως ελληνική. Με αυτόν τον τρόπον επιτρέπει και την οικειοποίηση όλης της μεταγενεστέρας μακεδονικής χριστιανικής κληρονομιάς από την γείτονα χώρα. Σεβόμεθα, αποδεχόμεθα και αγαπόμεν των λαών της γείτονος, αλλά δεν είναι δυνατόν να του εκχωρήσουμε εν ξεχωριστόν τμήμα της εθνικής, ιστορικής, γλωσσικής, πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας, το οποίον δεν του ανήκει. Πολύ περισσότερον, διότι όσα γιορείται ζώμεν εις γεωγραφικών χώρων, όπου έζησαν και μεγαλούργησαν αρχαίοι Μακεδόνες και όπου ομιλήθηκε η αρχαία μακεδονική, δηλαδή γλώσσα ελληνική, γραφωμένη με ελληνικών αλφάβητων, ως μαρτυρούν αναρρύθμιτα γραπτά τεκμήρια και δι η βασιλική τάθη της Βεργίνας. Η γενέτειρα του διδασκάλου του μεγάλου Αλεξάνδρου Αριστοτέλους απέχει ολίγα χιλιόμετρα από τα μονάς μας.